Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Σήμερα πρόκειται να μιλήσουμε για μερικά τεχνικά ζητήματα και κυρίως για το θέμα της συμπίεσης του αέρα στα ηλεκτροκίνητα αεροβόλα. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί φίλοι μου στο Facebook μου έχουν στείλει μήνυμα, καθώς έχουν σοβαρό πρόβλημα με τη συμπίεση του αέρα. Το πρόβλημα που δημιουργείται από την κακή συμπίεση, δηλαδή από την διαρροή του αέρα σε κάποια σημεία, είναι ότι χάνουμε πάρα πολλά FPS. Και πάρα πολλοί από τους φίλους μου μου είπαν ότι ενώ έχουν αντικαταστήσει τα ελαττήριά τους ακόμα και με μεγαλύτερα τερμοστασιακά, τα FPS παραμένουν πολύ χαμηλά. Σήμερα θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη συμπίεση ενός ηλεκτροκίνητου αεροβόλου. Θα χρησιμοποιήσω το upper receiver από το L85 μου, της GNG. Θα το λύσω προκειμένου να βγάλω το σύστημα του πιστονιού, του κυλίνδρου, της κυλινδροκεφαλής, πιστονοκεφαλής και του nozzle, προκειμένου να σας παρουσιάσω πού μπορεί να χάνεται αέρας και τι μπορεί να συμβεί. Μπορείτε να δείτε το review του GNG L85 στο link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Θα ξεκινήσουμε λύνοντας το upper receiver και αφαιρώντας τις βίδες τις οποίες έχει περιμετρικά, προκειμένου να εμφανίσουμε όλα τα εσωτερικά του εξαρτήματα. Έχω αφαιρέσει λοιπόν τον εσωτερικό κύλινδρο με το πιστόνι, την πιστονοκεφαλή, την κυλινδροκεφαλή και το nozzle, αφαιρώ το tappet plate και όλα τα ελαττήρια και κρατάω μόνο ουσιαστικά το συγκρότημα της συμπίεσης του αέρα. Όπως βλέπετε, στην συγκεκριμένη περίπτωση του L85 ο κύλινδρος είναι αρκετά μεγάλος. Θα αφαιρέσω το πιστόνι μέσα από τον κύλινδρο και θα δω ότι για να καλύψει ένα συμβατικό πιστόνι 15 δοντιών αυτή τη μεγάλη απόσταση του κυλίνδρου, έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή ένα spacer. Ουσιαστικά ένας αποστάτης που δίνει μεγαλύτερη απόσταση της πιστονοκεφαλής από το πιστόνι για να μπορεί να καλύπτει όλη αυτή την απόσταση. Και προφανώς το gearbox έχει γρανάζια με περισσότερα δόντια στο sector gear προκειμένου να μπορεί να το κινεί. Βλέπουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση του GNG η πιστονοκεφαλή είναι πλαστική, όπως και σε πάρα πολλά αεροβόλα, συνήθως σχεδόν σε όλα πλην από κάποια κινέζικα πλέον που άρχισαν να βγαίνουν με εργοστασιακές βελτιώσεις, έχουν πλαστικές κεφαλές. Πάνω στην πλαστική κεφαλή βλέπουμε ότι υπάρχει μια φλάτζα, την οποία φλάτζα μπορούμε να την αφαιρέσουμε πάνω από την πιστονοκεφαλή. Το πρώτο κομμάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην συμπίεση του αέρα, είναι η φλάτζα. Η φλάτζα της πιστονοκεφαλής. Αυτή είναι που ουσιαστικά δημιουργεί την στεγάνωση μεταξύ της πιστονοκεφαλής και του κυλίνδρου. Οπότε το πρώτο σημείο το οποίο μπορεί να χαθεί αέρας είναι σε αυτή τη φλάτζα. Και αυτό μπορεί να συμβεί είτε γιατί δεν έχουμε αντικαταστήσει από κάποια ακατάλληλου μεγέθους, καθώς αυτά μπορούν να παίζουν και ελάχιστα χιλιοστά, ή μπορεί να έχει γίνει λόγω υπερβολικής φθοράς, ειδικά όταν το αεροβόλο έχει ρίξει πολλές βολές. Θα σας δείξω τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε το πρώτο τεστ πίεσης, ότι ουσιαστικά έχουμε στεγανότητα. Εφόσον υπάρχει στεγανότητα μεταξύ της πιστονοκεφαλής και του όλου συστήματος του κυλίνδρου, της κυλινδροκεφαλής και του nozzle, αν βάλουμε το δάχτυλό μας και κλείσουμε το nozzle και πατήσουμε την πίσω πλευρά το πιστόνι πρέπει να σταματάει. Όπως βλέπετε, το πιστόνι δεν σταματάει. Ή εφόσον πάρει μια ίσια θέση, γιατί τώρα δεν έχει την πιο ίσια θέση καθώς δεν πατάει στις ράγες του gearbox, βλέπουμε ότι υπάρχει αντίσταση, αλλά όχι τόσο σημαντική. Αν ακούστε καλά και στην κάμερα, ο αέρας διαρρέει. Να πούμε την αλήθεια ότι όταν το nozzle είναι πάνω στην κυλινδροκεφαλή, είναι πολύ πιθανό να διαρρέει αέρας. Θα αφαιρέσω το nozzle και θα ξαναπροσπαθήσω μόνο με την κυλινδροκεφαλή. Και τώρα βλέπουμε ότι η συμπίεση είναι ακόμα καλύτερη. Το πιστόνι έχει σταματήσει ουσιαστικά και δεν προχωράει άλλο μπροστά. Συνεπώς, στο συγκεκριμένο αεροβόλο, η στεγάνωση της φλάτζας της πιστονοκεφαλής είναι πολύ καλή. Όμως, δεν είναι τόσο καλή η στεγάνωση μεταξύ του nozzle και της κυλινδροκεφαλής. Βλέπουμε ότι έχει και λίγο κενό. Οπότε ένα ύποπτο σημείο που μπορεί να χάνει τα αέρας είναι αυτό εδώ. Αυτό για να μπορέσουμε να το λύσουμε είναι είτε
εγκαθιστώντας καινούρια nozzle, το οποίο το συγκεκριμένο της SHS είναι αλουμινένιο και έχει φλάτζα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά η κυλινδροκεφαλή είναι εργοστασιακή. Είναι πολύ σωστό να ταιριάζετε ανταλλακτικά της ίδιας εταιρείας, καθώς όλα έχουν σχεδιαστεί να ταιριάζουν το ένα με το άλλο. Οπότε, εάν πιθανότατα αγοράσουμε μία κυλινδροκεφαλή της SHS και την ταιριάξουμε μαζί με το nozzle της, θα έχουμε μια πολύ καλή στεγάνωση. Οπότε, ένα σημείο το οποίο μπορούμε να βαθμίσουμε σημαντικά το αεροβόλο μας με ένα πολύ χαμηλό κόστος είναι αντικαθιστώντας την κυλινδροκεφαλή στο συγκεκριμένο αεροβόλο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την πιστονοκεφαλή, αλλά πολλές φορές το να μπούμε στον κόπο να αγοράσουμε μία πιστονοκεφαλή θα μας βάλει σε περιττά έξοδα και πιθανότητα χωρίς λόγο. Θα σας δείξω τώρα τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αυξήσουμε την στεγάνωση μεταξύ της πιστονοκεφαλής και του κυλίνδρου. Για να το κάνουμε αυτό, με ένα κατσαβιδάκι προσεκτικά αφαιρούμε την φλάτζα πάνω από την πιστονοκεφαλή. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε τη φλάτζα. Πατώντας με τον νύχι από αυτή την πλευρά, ανασηκώνουμε από την άλλη και αφαιρούμε τη φλάτζα. Τώρα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε τη φλάτζα να είναι πιο στεγανή πάνω στον κύλινδρο. Πάρτε τη φλάτζα και περάστε την πάνω στον κύλινδρο εξωτερικά. Τεντώστε την καλά μέχρι να μπορέσει να μπει στην περιφέρεια του κυλίνδρου, την έξω πλευρά. Αυτό το οποίο πρόκειται να κάνουμε είναι γνωστό στην διεθνή κοινότητα του Airsoft ως stretch O-ring. Ουσιαστικά τεντώνουμε το O-ring για να ανοίξουμε την διάμετρό του. Εάν όμως αφαιρέσουμε το O-ring τώρα πάνω από τον κύλινδρο, πολύ απλά δεν πρόκειται να μείνει στην ίδια θέση, θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει κάπως να ζεστάνουμε το πλαστικό του O-ring. Για να το κάνω αυτό θα χρησιμοποιήσω έναν αναπτήρα. Ανάβουμε τον αναπτήρα και ζεσταίνουμε γρήγορα την φλάτζα εξωτερικά. Δεν τη ζεσταίνουμε υπερβολικά για να μην την κάψουμε. Χρειαζόμαστε απλά να αυξήσουμε τη θερμοκρασία στιγμιαία. Την αφήνουμε να κρυώσει καλά και την ξαναπερνάμε πάνω στην πιστονοκεφαλή. Όπως θα δείτε, η φλάτζα έχει αυξήσει ελάχιστα την διάμετρό της. Είναι αυτή η ελάχιστη απόσταση την οποία θέλουμε, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη επαφή με τα τυχόματα του κυλίνδρου. Μετά από αυτήν την τροποποίηση ενδέχεται να σας ζορίσει όταν θα προσπαθήσετε να τη βάλετε στον κυλίνδρο, αλλά αυτό μη σας ανησυχήσει. Πάμε να κάνουμε το ίδιο τεστ. Όπως βλέπετε, το κύλινδρο σταματάει και σχεδόν κοντεύει να βγάλει την κυλινδροκεφαλή έξω από τον κύλινδρο. Που σημαίνει ότι τώρα έχουμε μια πολύ καλύτερη στεγάνωση και φαίνεται και από την τριβή. Υπάρχει έντονη τριβή. Ακόμα και. Βλέπετε τι συμπίεση έχει. Ένας άλλος τρόπος να αυξήσουμε τη στεγάνωση είναι να αφαιρέσουμε την εργοστασιακή κεφαλή και όπως βλέπετε, εδώ πέρα έχω τοποθετήσει ταινία τεφλών. Είναι η συμβατική απλή ταινία τεφλών που έχουμε όλοι στο σπίτι μας για τα υδραυλικά. Καλύπτει την φλάτζα, το O-ring που έχει η κυλινδροκεφαλή και κάνει μια καλύτερη στεγάνωση ανάμεσα στα τυχώματα του κυλίνδρου και στο πλαστικό ή στο μέταλλο, αν λόγω στη κυλινδροκεφαλή φοράτε. Οπότε έχουμε μια καλύτερη συμπίεση, δεν έχουμε πολύ αέρα. Με αυτές τις τρεις απλές εργασίες, οι οποίες θέλουν μόνο ουσιαστικά δουλειά και τίποτα άλλο, μπορούμε να αυξήσουμε τη συμπίεση ανάμεσα στην πιστονοκεφαλή, τον κύλινδρο και την κυλινδροκεφαλή. Και φυσικά στο nozzle με μια απλή αναβάθμιση. Συνεπώς, την επόμενη φορά που θα έχετε απώλεια σε FPS, καλό να αποφύγετε τις άμεσες δραστικές λύσεις με μεγάλες αναβαθμίσεις, με δυνατά ελαττήρια ή αλλαγή γρανασιών ή μοτέρ, πράγμα το οποίο θα σας κοστίσει πάρα πολλά χρήματα και πρέπει πρώτα να ψάξετε τα πιο απλά πράγματα. Ένα δεύτερο πράγμα που θα δούμε σε επόμενο βίντεο είναι ότι μπορούμε να έχουμε αρκετή απώλεια αέρα μέσα από το hop-up ή και την επαφή του hop-up με την κάνη. Είναι ένα άλλο βίντεο το οποίο θα το κάνουμε σύντομα. Μέχρι τότε μπορείτε να δείτε πώς μπορούμε να στήσουμε και να ξαναδέσουμε ένα hop-up με 4M16 σε link που υπάρχει στην περιγραφή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και επιστρέφουμε σύντομα με νέα βίντεο. Γεια σας!